Γεια σας, ένα ακόμα vlog αρχίζει. Η συνέχεια του προηγούμενου. Κάνουμε δύο κάθε φορά. Μπορεί και τρία κάθε φορά. Μπορώ όπως σήμερα. Αν μας φτάσει και ο χώρος, αν μας φτάσει και η μπαταρία. Περισσεύει και η μπαταρία. Πάω και πάω στο κέντρο του Αγρινίου. Είμαστε λοιπόν στην παρέλαση, αν δεν το θυμάστε. Το προηγούμενο vlog δεν ξέρω πότε το ανεβάζω τώρα. Είμαστε στην παρέλαση 26 οδός αυτό που. Και όχι 25 Μαρτίου. Όπως μπορεί να φαντάζεστε. Αν το ανεβάζω τότε. Γιατί μπορώ να το ανεβάσω και νωρίτερα, έχουμε πει. Είμαστε ακόμα πολύ νωρίς. Είμαι ακόμα στις 22 Αυγούστου στο vlog. Το έχω τελειώσει στις 22 Αυγούστου. Θα συνεχίσουμε 26 Αυγούστου. Νομίζω να το επόμενο vlog που έχω τραβήξει. Είμαστε ακόμα εκεί πίσω. Προσπαθήσουμε, έπαιμε, με στόχο να φτάσουμε στο ξενοδοχείο. Είμαστε με το τέλος της παρέλασης. Είναι 12.44 ή 11.56 δηλαδή. Θα το ρισκάρουμε, θα φτάσουμε. Θα προσπαθήσουμε, γιατί θα πάμε στο άλλο άκρο του Αγρινίου, στο βόρειο. Έχουμε τον Μπρούνο απέναντι εδώ. Με τους καφέδες. Θέλω να πω να κάνετε ένα μεγάλο subscribe, like και όλα σε όλα τα βίντεο like του Ευτύχη Μπλέτσα. Και να υποστηρίζω πάρα πολύ. Αυτό είναι να έχω εμπνευστεί για το κανάλι μου και για τα vlog ειδικά, ειδικότερα. Να το δικαστήριο. Δικαστικό μέγαρο Αγρινίου. Είμαι στο άλλο άκρο, στο ξενοδοχείο Μαρπέσα. Που Μαρπέσα και δεν παίρνει για μένα τα καλύτερα. Ξενοδοχείο του Αγρινίου, το Μαρπέσα είναι λίγο μικρό, είναι πιο καινούριο όμως. Για 18 δωμάτια νομίζω και έλα είναι καινούριο, εντάξει. Και λίγο πιο ακριβό. Και δεν είναι ακόμα γευτάκι, προσοχή. Περάσαμε με επιτυχία το δρόμο. Κάπου εδώ είναι πέρα, είναι μακριά. Πάμε από εκεί πίσω, εδώ βλέπω κάτσε. Καθίστε ένας άνθρωπος. Δεν είναι γευτάκι, νομίζω. Είναι, λάθος. Πάμε από εδώ πέρα και αριστερά. Πηγαίνουμε άλλο προς το Δίνο. Δεν υπάρχει, μόνο από εκεί βαρύ δρόμο. Θα συναντηθούν τα γεστάκια. Πάμε από εδώ, στο πρώτο δρόμο θα στρίψουμε αριστερά. Κάτι βλέπω. Να είναι την Βέρελμπα. Προχωράμε, θα τραβήξουμε όσο λιγότερο που μπορούμε. Όσο περισσότερο μάλλον, αλλά. Όχι προλάβω. Από αριστερά πρέπει να βγούμε, αλλά και πάλι. Είναι πιο μακρινό δρόμο. Οπότε πέρα εκεί πίσω. Αλλά και πιο μετροπαθικά δεν πεθαίνω. Βλέπουν και λίγο. Ξέρετε. Είμαστε εδώ κρυστάλλι. Και από εδώ βγαίνει. Κέντρο. Στο εκεί γύρω του κρυμπού στην άκρη. Είπαμε θέλουμε σε καμιά δεκαριά vlogs. Θα έχουμε καταφέρει να γυρίσουμε όλο το Αγρίνιο. Όσες περισσότερες περιοχές μπορούμε εδώ. Θα έχουμε καταφέρει. Μου πάει σε όλες τις γωνιές του Αγρίνιου. Και εδώ. Και εδώ πάνε το δεν έχουμε πάει νομίζω. Θα πάμε σήμερα. Πάμε από εδώ πέρα τώρα. Θα κοιτάξω το δρόμο να δούμε. Εδώ διέξοδο από εδώ αναγκαστικά. Ακούω κάτι σαν κάτι. Μια κναγιστάκι. Σαν να κάνουμε το γύρο δηλαδή πρέπει να είναι. Είναι πολύ τρομακτικά, ναι. Κάτι θυμάμαι, εδώ πέρα πρέπει να είμαστε. Δεν πρέπει να είμαστε πολύ μακριά, ούτε πολύ κοντά όμω. 12 η ώρα. Από εδώ πέρα κάτι θυμάμαι. Το έχω ξαναρθεί σε ένα πέρα. Κάτι θυμάμαι. Ελπίζω να φτάσουμε στον προορισμό μα. Και μετά μάλλον θα χρειαστεί και τρίτο vlog. Για πάμε στο γήπεδο του Πανετολικού, αλλά δεν θα τραβάω την διαδρομή τώρα. Φέρναμε το κέντρο κλπ. Κλπ. Ήμουν να πάμε στον Αγίου Κωνσταντίνο. Πολύ πιο δύσκολο. Δεν έχω δώσει κλείσω βάσει κλείσω από αυτή. Πρέπει κάτι τέτοιο. Έτσι σαν πράγμα που πέρα. Βασιλάρι. Α, ξέρω που είμαστε. Ξέρω που είμαστε. Ξέρω που είμαστε. Εδώ κοιτάξτε, βγαίνουμε το γαρίνιο. Αναγκαστικά θα στρίψουμε μάλλον αριστερά. Ξέρω, φοβάμαι πάρα πολύ εδώ πέρα. Έχουν συνοικισμοί. Τσιγκανάκια. Τώρα ελπίζω να ακούγομαστε σε πιο ήρεμη περιοχή. Οπότε ήμουν στην παρέλαση που μπορεί να μην ακούγαμε να καθόλου, δεν ξέρω. Εντάξει, δεν έλαβα και τίποτα το ιδιαίτερο. Έτσι λέω, απλώ. Μπορούσα να καθίσω λίγο παραπάνω στην παρέλαση που σα είχα πει. Αλλά εντάξει, τέλειωσε. 25η Μαρτίου δεν ξέρω να τραβήξω. Να τραβήξω. Πού είμαστε τώρα. Δεν έχουμε και ίντερνετ, δεν έχουμε και δεδομένα. Να κοιτάξουμε την περιοχή που βρισκόμαστε. Αν είναι κοντά το Ιμπέρελ, πόση ώρα είναι. Σας έχουμε πει πριν να πάμε στο Ιμπέρελ. Α, καλά. Κατάλαβα που είμαστε, έτσι και αναγκαστικά στρίβει το δρόμο, νομίζω. Α, να το Ιμπέρελ. Αυτό είναι, πάμε το χωράφι τώρα. Να είναι πως είναι το αστέρα. Α, εδώ αριστερά είναι κτίριο. Κάνουμε από εδώ το γύρο τώρα. Το ρισκάρουμε. Κοιτάξτε, μια ωραία θέα το Αγρίνιο. Καλά. Στα νότια, προς την Άρτα.
Βετζινάδικο, καλά, κοντά μου. Άγιο Κωστίνα, πού θα σε έψω. Κοσκυλιά. Και είναι ένα στάσιο, δεν καταλαβαίνω ποτέ. Και είναι έκτο δημοτικό. Έκτο. Κάτι είναι εκεί πέρα. Ο εθνικός. Ο εθνικός μιλά. Το ξέρω, δεν μιλάω καθόλου. Να το θέλουμε πάρα πολύ να φτάσουμε. Να δούμε αν είναι εδώ υποστηρίζει το αστέρα. Τρίπολης. Ούτε έχει ένα πάκτο ούτε ιδέες. Ούτε ραχούλες. Πάμε από εδώ πέρα. Να πάμε τον εθνικό και δεν βλέπω καθόλου κίνηση. Πάμε από εδώ πέρα και βγαίνουμε. Κοντεύουμε Imperial Parking. Το καλύτερο ξενοδοχείο. Imperial Parking λέει εδώ πέρα. Το καλύτερο ξενοδοχείο. Το Renew αυτό και το Marpesa. Ήταν μόνο του, τώρα το Marpesa δεν ξέρω αν είναι κοντά. Βλέπω και αυτή την για τριήμερο θα είναι. Πάλι το Renew δεν έχει τίποτα. Ω, κοιτάξτε εδώ. Οικόπεδο. Μικρό είναι για το 1.000. Και στον εθνικό και όλες. Έχει πάντως αρκετά αυτοκίνητα. Αλλά δεν ξέρω αν είναι το λεωφορείο του αστέρα εδώ πέρα. Επίμενα, εκεί ήρθε, δεν έπρεπε να το κάνουμε. Γιατί λογικά από τους το βλέπω δεν θα είναι. Και δεν θα έχει έρθει ακόμα. Είναι ακόμα 12 ώρα. Να είναι στο Αλεξάνδρα, θα πάμε. Θα πάμε και εδώ και μια ματιά. Θα ρίξουμε λίγο και μια ματιά. Στο Μαρφέσα λογικά δεν θα είναι, επειδή είναι μικρό. Μα δεν παίρνουμε από εδώ πέρα. Να έχει πει την αρχή πέρα, το λεωφορείο του αστέρα, αν είναι εδώ πέρα. Να δούμε, θα πάμε πάντως και στο Αλεξάνδρα να ρίξουμε τη ματιά. Στα τρία κυρίαρχα μου. Εδώ είναι, κυρίες και κύριοι, εδώ είναι ο αστέρας, οι παίχτες. Το λεωφορείο εδώ βρίσκονται εδώ παίχτες. Είναι στην καφετέρια. Αυτό εκεί πέρα είναι. Εδώ πέρα σε αυτό το ξενοδοχείο είναι τελικά. Είδα κάτι φαντάζομαι στο αστέρα. Φοβάμαι λίγο, μου κοιτάζουν λίγο περίεργα. Τέλει καφέ ήταν εδώ. Δίπλα ακριβώς. Το γονιζό να ήταν πρώτα εδώ το ξενοδοχείο και να πήγε δίπλα. Το μεθόδο 14 ώρα. Το ξεκουράζω ότι πέφτει στο αστέρα Τρίπολη. Είναι στο εθνικό επιθυμό. Τρία κάτω από εκεί. Παρακολουθούν και αυτοί. Κάτι που με κοιτάζουν. Τώρα που περνάει κόσμο. Στο σταματήσω λίγο το βίντεο. Αν είναι σίγουρο αυτό, δεν θα πάω του Παχνιδιού Αλεξάνδρου. Θα πάω κατευθείαν στο Μαρπέσα. Μα δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρο ότι είναι εδώ. Πώς κάτι είδες ένα αστέρι πριν. Θα βγει μέσα. Μου έρχεται για καφέ. Μου έρχεται να πάω να ζητήσω ένα αυτό. Μα φοβάμαι λίγο. Α, νομίζω θα είναι. Να πω το πάει. Χαλαρά να αφήσει το. Καλά θα μου πείτε δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο δεν το. Θα μου πείτε ότι ο αστέρας δεν είναι καλή ομάδα. Αλλά καλή είναι. Για μένα είναι καλύτερη ίσως στην επαρχία. Όχι σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, δηλαδή. Καλύτερη τη Πελοποννήσου μακράν. Βέβαια τώρα λίγο έχω έρθει. Σαν ήρθε τον Μάιο, τον Ιούνιο, εδώ πέρα τον Ιούνιο. Μια εκδήλωση και κάτι τέτοιο. Τώρα δεν ξέρω, το βλέπω δεν μπορεί να έχει τελειώσει και το πρωτάθλημα. Αλλά επιμένω δεν βλέπω το λεωφορείο του αστέρα. Κάτι ήταν. Να είναι βοηθή και να μην έρθει ακόμα το λεωφορείο. Το λεωφορείο να φαρκάρει κάπου από μακριά να μην το δουν και να ξεκουράζονται. Πέστε, κάτι τέτοιο. Κοντεύει 10 λεπτά το βίντεο. Βλέπω πάντα κυτρινομπλε χρώματα, αλλά φοβάμαι και να κοιτάξω. Αυτό είναι δύσκολη κατάσταση τώρα. Αλλά δεν ξέρω αν είναι το παίχτη. Σε τον καλτσά μου φάνηκε, τον ήγο τον καλτσά. Δεν το έχω πει. Φάνηκε το μαλλιά του. Είδα κυτρινομπλε εδώ. Λομάνικα και σορτσάκια και τέτοια. Μου είχε να καθίσω εδώ μαθή όταν πάνε στο κήπεδο. Ή να τη στήσω έξω το κήπεδο να δω όταν έρθει όπως θέλει. Αν τελειώνει το δεύτερο μέρος. Θα χρειαστεί μάλλον και τρίτο μέρος. Τελειώσουμε εδώ πέρα. Αλεξάνδρο μάλλον δεν θα πάμε. Τι να πάμε. Να πάμε. Βλέπω νομίζω τον Μανιά. Νομίζω το λένε. Είναι μικρό. Σε το μανιά μια κοτσίδα, σε κάνει μπλες, κάτι θα ξεκινήσω. Γεια! Από μένα, κάντε like και subscribe, μην σας είπα πριν, σας είπα καμπανάκι, θα το συνεχίσουμε μετά το βίντεο, από μένα, γεια!